21 εδώ πέρα. Σήμερα 8ο επεισόδιο. Είμαστε εδώ, Killercraft, 8ο επεισόδιο. Ναι, το ξέρω. Είπα να βάλω shaders για να έχω μια πιο κατατοπιστική αρχή. Πάντως, εντάξει, τα shaders είναι τα Silver Vibrant Light, για όσο το ξέρουν. Τόσο πάντων δεν πειράζει. Ψάχτε τα. Λοιπόν, μια μικρή παύση. Killerman 21 από το μέλλον εδώ πέρα. Ηχογραφώ τη φωνή μου αυτή τη στιγμή μία μέρα αργότερα. Έχω να σας πω ότι δεν θα γίνει τελικά το live που ήταν να γίνει σήμερα το Σάββατο και αύριο την Κυριακή, εκείνο το βίντεο με τα TNT. Ο λόγος είναι ότι προέκυψε ένα πρόβλημα με τα δόντια μου και γι' αυτό μιλάω και σαν τσιμπούκι στο βίντεο εδώ πέρα, δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι γι' αυτό. Τώρα ευτυχώς είμαι καλύτερα. Όχι πολύ καλύτερα, είμαι καλύτερα. Προσπαθώ να μην μιλάω όσο πιο πολύ μπορώ για να μην το φθέρνω, ξέρω, πάνω στα δόντια μου αυτό το πράγμα. Τετάρτη έχω και γιατρό για να το φτιάξω. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Επομένως, δεν θα γίνουν αυτά τα δύο. Θα τα αναβάλω για την επόμενη εβδομάδα, μετά την Τετάρτη δηλαδή. Το live θα γίνει την Παρασκευή και την Πέμπτη θα γίνει το βιντεάκι με το TNT. Σας το υπόσχομαι. Και ξέρετε ότι εγώ ποτέ, ξέρω, δεν σπάω υποσχέσεις. Έτσι. Επομένως, περιμένετε. Είναι για το καλό το δικό μου. Ελπίζω να με καταλάβατε όλοι. Αυτά. Καλή παρακολούθηση. Θα βρείτε κι εσείς. Έτσι. Είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο θα βρούμε σήμερα κάτι να εξερευνήσουμε. Εξέβησα προς εκεί που είναι το G. Είναι ένα χωριό. Αλλά δεν είχε τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος ούτε για clip να βάλω, ούτε να πάμε τώρα ξανά εκεί, ούτε τίποτα. Ασχέτως που τα achievement εδώ πέρα για κάποιο λόγο άλλα λένε. Τώρα το θέμα είναι όλα αυτά που θα τα βρούμε, τώρα ένας έως ξέρει που θα τα βρούμε όλα αυτά. Όλα αυτά εδώ. Έτσι. Enter Jungle Fortress, δεν έχω δει. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα σιγά σιγά. Δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Και εδώ, Better Dungeons. Α, κατάλαβα. Τέλος πάντων, πώς κλείνει αυτό, έτσι. Τέλος πάντων, επομένως δεν θα κάνουμε και τίποτα σήμερα. Κάτι το σπουδαίο. Πάντως, να ξέρετε ότι θα έχει live. Αν είναι την Κυριακή, θα κάνω ένα live εδώ πέρα στο Killercraft. Όποιος θέλει ας μπει. Επίσης, μεθαύριο θα ανέβει και το τρίτο βίντεο. Σε όποιους δεν θυμάστε εκείνη τη σειρά με τα TNT. Επομένως μεθαύριο θα έχει από εκείνο επεισόδιο που βλέπω ότι τραβάνε τόπο πάρα πολύ εκείνα. Επομένως συντονιστείτε και για το live αλλά και για εκείνο το βιντεάκι, έτσι. Θα δούμε και άλλα TNT. Στο live θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, ξέρω, να εξερευνήσουμε εδώ πέρα το χάρτη μας και όλα αυτά. Αύριο ξημερώνει. Κοιτάξτε εδώ πάντως. Τέτοια έτσι. Ποιότητα. Ψσσ, αυτά είναι. Α, ένας λόγος που χρησιμοποιώ σέντερ αυτό είναι. Αλλά τέλος πάντων. Πάντως σήμερα λέω. Χτίσουμε λογικά καμία φάρμα, κανένα στάβλο. Να χώσουμε κανένα προβατάκι, ξέρω εκεί μέσα, κανένα γουρούνι, καμία γελάδα. Επίσης έφτιαξα και τα πρώτα μου 25 barbecue. Το ένα το φάγα, το ξέρω. Εδώ πέρα, 4 μπουτάκια. Είναι και πάρα πολύ ωραίο εμφανισιακά εντωμεταξύ. Και έτσι πως το κρατάει κιόλας. Και έτσι πως το τρώει. Πολύ ρεαλιστικά. Ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο. Και χυλάρει κιόλας πολύ. Έτσι έχω φτιάξει κάποια ψωμιά εδώ πέρα. Έχω και 34 τέτοια εδώ πέρα για να τραβήξουμε τις αγελάδες. Λέω να μην φέρω μόνο αγελάδες, να φέρω και κανένα γουρούνι, ξέρω εδώ, κάπου εκεί. Επομένως, θα κάνω μια παύση τώρα για να βγάλω τα σέντερ και επιστρέφουμε εδώ. Εντάξει, αναγκαστικά τώρα, γιατί εντάξει, δεν κόλλαει και πριν, και πριν μια χαρά πήγαινε, απλά τώρα το θέμα είναι δεν υπήρχε λόγο τώρα να τρώμε τζάμπα το FPS αφού για το intro τα βάλα. Αλλά τέλος πάντων, λέω να κόψω τώρα λίγο ξύλο. Δεν θέλω να το κάνω με τα deadlocks εδώ πέρα αυτά. Λέω να το κάνουμε με τα κανονικά τα ξύλα, τούτα εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε και πολλά πράγματα όμως. Λίγο να βάλω το ρολόι εδώ μέσα. 5 τα αυτά. Και φως αυτά. Ωραία. Ας κόψουμε μερικά ξύλα εδώ πέρα. Να φυτεύουμε κιόλας για να μην χαλάμε το δάσος, γιατί αυτά τα δέντρα θα μας ξαναχρειαστούν.
χτίσω το στάβλο κάπου εδώ πέρα. Να εδώ. Εδώ πέρα που έχει και άπλα κιόλας. Θα χτίσω ένα στάβλο εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Και όταν τελειώσω, τουλάχιστον να κάνω ένα ικανοποιητικό σημείο. Τα λέμε και πάλι. Κάπως έτσι το έκανα, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, το αποτέλεσμα ωραίο βγήκε. Επίσης συνδύασα λίγο τα stone tile bricks μαζί με το κανικό wood και το κανικό το oak. Κάπως έτσι βγήκε εμφανισιακά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει, εντάξει. Θυμίζει κάτι παλιό και κάτι που να ταιριάζει, ξέρω, με το συγκεκριμένο των μπάγιων που βρισκόμαστε. Ωραίο είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Έχει βγει αρκετά ωραίο. Βέβαια μπορώ να το προωθήσω και πάνω να το κάνω ακόμη πιο μακρύ εδώ πέρα, είναι ακόμη πιο όμορφο. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε. Λογικά θα αρχίσω να φέρνω και ζώα. Όχι πάντως σε αυτό το επεισόδιο, θα το κάνω μόνος γιατί έχει τραβήξει πολύ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο είναι να φτιάξουμε λίγο φωτισμό για να μπορέσουμε να το φωταγωγήσουμε λίγο για να μην σπονάρουν τυχόν zombies, γιατί ήδη έχουν βγει αρκετή την ώρα που το χτίσαμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λέω να το κάνω κάπως. Καταρχάς, για να το, άμα το κάνω έτσι θα πηγαίνει ωραία. Για να δω λίγο. Καλό είναι, άρα είναι λίγο μεγάλο σύγχρονο. Θα το κάνω αναγκαστικά αλλιώς. Λέω τα φώτα να τα βάλω σαν λεκτέρνες, να τα βάλω εδώ πέρα. Έχουμε καθόλου λεκτέρνα εδώ πέρα? Όχι, αλλά εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε αν είναι. Πάμε σαν γρήγορα μέχρι εκεί μία να φτιάξουμε. Θα αμέσως σας δείξω τι εννοώ. Να πάμε λίγο γρήγορα. Να, κάπως έτσι λέω. Να βλέπετε που κάνει αυτό εδώ πέρα τη γραμμή. Αρκετά ωραία. Και επίσης άμα το κοπανάς είναι και δεξιά αριστερά. Πολύ ωραίο αυτό. Οκ, πάμε τώρα να το βάλουμε. Ορίστε, κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ πίσω δεν χρειάζεται να βάλω. Έτσι πιστεύω, έχουν το θεωρώ τώρα υπερβολή τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον τώρα δεν προλάβαμε να κάνουμε το ταβάνι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ολοκληρώσω μόνος. Και κάποια άλλα κάνω δύο πραγματάκια που χρειάζεται. Τα οποία θα τα κάνω μόνος, εντάξει. Δεν με πήγε προς το παρόν σαν τερλός τώρα να το κάνω. Μόνο να κλείσω μία αυτή τη σπηλιά εδώ πέρα. Βέβαια να βάλω μερικά τόρτσες εδώ πέρα για να μην βγαίνουν ζόμπι στην ώρα που θα είναι σκεπασμένο. Ωραία. Τώρα μην αφήσουν τα ζόμπι σου και μου πείτε τώρα. Εντάξει, όχι, δεν βλέπω κανέναν, επομένως μια φορά μέσα. Να κοιτάξει το σκελετό σου, γιατί θα πάρει. Να τον φάξουμε τώρα μέσα. Ωραία. Νομίζω ήταν κι άλλος. Ή όχι. Όχι. Ωραία, ας κλείσουμε και από εδώ πέρα. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Εντάξει, έχω χάσει την μάτια τη σκύλη μου. Για το μεταξύ. Και γαμώ τη ζέστη, ρε γαμού, ρε. Πραγματικά μου προκαλεί πνιγεία, μου προκαλεί ο υδρότας, γαμώ το. Μου προκαλεί ατονία και γι' αυτό μιλάω τόσο πεθαμένο τώρα. Έχω και air condition ο πούσης μαλάκα στο δωμάτιό μου για να μπορέσω να τα προεξέρχομαι καλύτερα. Γιατί πραγματικά η ζέση σε κάποια πράγματα πολύ με ενοχλεί. Εντάξει, να κάνουμε Αθήνα εδώ. Πρέπει να το υποστούμε. Ωραίος. Λοιπόν, κάπως έτσι. Εντάξει, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω, μ' αρέσει έτσι πως βγήκε. Μια χαρά είναι. Αυτό εδώ πέρα που το έκανα έτσι, ξέρω εγώ, είναι αρκετά ωραίο. Το ταβάνι μόνο θα φτιάξουμε και λίγο τις ψηλές λεπτομέρειες. Αλλά το κάνω μόνος, δεν με πήγει. Επίσης το μήνυμα που βλέπω καλά δεν έχει πουθενά ζώα εδώ κοντά. Επομένως μεγάλη πετσοκομματική αυτή. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βρω μόνος μου, προς εκεί κάτω είχα βρει μερικές. Ωραία. Πάντως έτσι βγαίνει. Αν μπορώ να ολοκληρώσουμε και εδώ πέρα, μιας που έχουμε κάποια λόξ. Να, εδώ πέρα.
Ωραίος. Από την άλλη, πάμε και από την άλλη μία τόσο γρήγορα. Τόσο άλλος νομίζω μπορούμε άλλο ένα δίλεπτο να βγάλουμε. Μάλλον σημαίνει. Ωραίος. Ωραίος, ευτυχώς κάνουν την Τζένι και τα Creeper τώρα να λέτε όλα κομπλέ. Ωραίος. Ας βάλουμε και εδώ πέρα ένα. Σπάσω τον εδώ πέρα. Έλα. Ωραίος. Βέβαια και τη λεπτομέρεια θα την κάνω και ακόμα καλύτερα. Εδώ πέρα off camera ανάμεσα στα επεισόδια. Δεν θα την έχουμε έτσι. Λέω να το κάνω αυτά εδώ πέρα με τα tiles. Λέω να τα υψώσω ένα block παραπάνω. Έχω κάποια tiles να έχω. Να σας δείξω τι εννοώ. Να κάνω αυτή τη σειρά μόνο για να δείτε τι εννοώ. Να δω πέρα που έχει tiles. Μπορώ ξέρω να το υψώσω στο ένα μπλοκ έτσι για να είναι ακόμα πιο ωραίο. Κάπως έτσι. Αν και να καταλήγει λίγο πιο έξω εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Όπου έχει tiles ξέρω εγώ, εδώ π.χ. Εδώ. Και εδώ. Γιατί όχι. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Αυτό εδώ! Θα τα υψώσω ξέρω εγώ ένα μπλοκ πιο πάνω ξέρω για να είναι πιο 3D. Να είναι λίγο πιο καταπληκτικό το build. Πάντως όχι τώρα, δεν είναι της παρούσης. Γιατί έχει τραβήξει και πολύ το επεισόδιο. Και επίσης έχω και... δεν έχω και διάθεση κιόλας αυτό με τη ζέστη που μου προκαλεί αδιαθεσία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό λέω να το αφήσω κλειστό, δεν θα το πειράξω. Κάπως έτσι το έχω μόνο. Εκτός άμα το βάλουμε και τίποτα άλλα πράγματα, για ξέρω εγώ. Πάντως για να μην είναι τόσο 2D, θα μπορούσαμε να βάζαμε και τέτοια. Ξέρω να σας δείξω τι εννοώ. Να, τέτοια. Για να μην είναι τόσο μονοτόνο, ξέρω εγώ. Να μπορούμε να βάλουμε λίγο τέτοια εδώ πέρα. Γιατί βγαίνει αρκετά πιο ωραίο. Μισό λίγο να κάνουμε πιο πολλά. Κάπως έτσι. Να εδώ πέρα στους τοίχους εδώ πέρα, ξέρω που είναι έτσι. Μπορούμε να το φτιάξουμε λίγο. Όχι, κάπως έτσι. Ήδη είναι πιο ωραίο τώρα. Αυτά λέω να τα αφήσω έτσι όπως είναι. Εδώ πέρα τα κλειστά θα πειράξω. Να έτσι. Σκάλα έχουμε. Έχουμε. Κάπως έτσι. Ήδη βγαίνει πολύ ωραίο. Αυτά λέω να τα αφήσω. Οπα. Τι παίχτηκε εδώ πέρα. Ωραία. Κάπως έτσι. Και αν μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα πιο κατά το ψυχό, ξέρω εγώ, να το κάνουμε κάπως έτσι πιο κυκλικό. Εδώ πέρα σε αυτά. Κάπως έτσι. Να είναι λίγο πιο κυκλικά. Όπως και εδώ καλή ώρα. Και εδώ. Και όχι. Κάπως έτσι. Άρα και το τελευταίο σλάμπ εδώ πέρα. Και δεν έχουμε όλα σλάμπ. Για την ακρίβεια ούτε τέτοιο κουτί δεν έχουμε. Άρα τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν λέω εδώ πέρα να το σκάψουμε. Εδώ πέρα λέω να έχω λάδες. Και εδώ λέω να έχω τα πρόβατα, επομένως δεν θα το πειράξω πολύ. Άντε λίγο έτσι. Ως εδώ. Πάντως κάπως έτσι θα το έχουμε. Αυτά, εντάξει, προς το παρόν τα αφήνω εδώ αυτά. Μόνο αυτά θα πάρω μαζί μου. Α, βασικά μπορούμε να κάνουμε και άλλα τέτοια. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα σλαμπάκια αν είναι. Ας τα αξιοποιήσουμε και αυτά. Εδώ πέρα εντάξει δεν πάει. Εδώ θα βάλουμε. Εδώ, εδώ και τελείωσε. Κάπως έτσι. Εντάξει, ωραίο βγαίνει. Σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω. Ωραίο βγαίνει. Εντάξει, θα μπορούσαμε και λίγο καλύτερα. Αλλά εντάξει, και έτσι καλό είναι. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε πιο ψηλό. Τόσο άλλο τάβλος είναι. Θα το έχουμε έτσι, ξέρω εγώ. Θα του βάλουμε κάποιες άλλες μικρολεπτομέρειες εδώ πέρα. Όπως π.χ. εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα τέτοια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Α, και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε και καγγελάκια αν είναι έτσι. Αλλά λέω να τα κάνω όλα αυτά τις λεπτομέρειες για να βγει πολύ ωραίο το μέρος. Θα τα κάνω μόνος όπως είπαμε, δεν θα το κάνω τώρα. Επομένως, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εντάξει, είχα πει ότι θα πάω να ξερευνήσουμε κάτι. Ή να πάμε να σκοτώσουμε το Ferrous Wormcloth που είχαμε βρει εκεί πίσω. Εντάξει, λογικά τον Ferrous Wormcloth θα τον σκοτώσουμε όπως τον διάλογο τον λένε. Θα τον Ferrous Grodnout μάλλον, κάπως έτσι. Θα τον σκοτώσουμε μάλλον στο live της Κυριακής. Να είστε εκεί όλοι. Έτσι. Εντάξει, τώρα με έχει και πάρα πολύ ζέστη την Κυριακή. Λογικά θα είναι μικρό το live γιατί ξέρετε με προκαλεί ατονία ο υδρότας και όλα αυτά. Επομένως, αυτά. Εντάξει, αυτό το επεισόδιο ήταν πιο πολύ building. Εδώ πέρα σας έχω δείξει πώς το κάνουμε.
Εντάξει, το περισσότερο το έκανα cut, ξέρω εγώ. Αλλά δεν πειράζει, ωραίο βγήκε, δεν μπορώ να πω. Κάπως έτσι. Αλλά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.